Οι συμπολίτες μας με αμαξίδια δεινοπαθούν από ασυνείδητους οδηγούς. Στη Θεσσαλονίκη οργανώθηκε μια πρωτότυπη διαμαρτυρία. Την παρακολούθησε η Λευκή Γεωργάκη. Λέμε, επιστρέφω σε 5 λεπτά. Είναι το μήνυμά μας ότι αυτό που μας κάνετε, δείτε πως είναι και τη δικιά μας την πλευρά. Τα 5 λεπτά καθυστέρηση σημαίνει ότι χάνω 5 λεπτά από τη ζωή μου. Επιστρέφω σε 5 λεπτά. Ένα σύνθημα αδιαφορίας και κατάφορης παραβίασης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ένα σημείωμα που αφήνουν συχνά πολλοί οδηγοί στον παρμπρί στο αυτοκίνητο τους όταν παρκάρουν σε ράμπες πεζοδρομίων. Με τη βοήθεια της τροχέας, οι άνθρωποι με αμαξίδια επιστρέφουν στους οδηγούς στο ίδιο σημείωμα. Δεκάδες αναπηρικά αμαξίδια παραταγμένα στην παραλιακή λεωφόρο στο ύψος της Αριστοτέλους. Είχα πάει στο ταχυδρομείο να κάνω μια δουλειά. Και είχαν κλείσει τη ράμπα πάνω και ο οδηγός ήταν και μέσα στο αμάξι. Αντέδρασε βέβαια ο κόσμος και σηκώθηκε έφυγε. Επιχείρησα να ανέβω στο πεζοδρόμιο της Αριστοτέλους με αυτό το αναπηρικό αμαξίδιο. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Πού είστε, δεν υπάρχει περίπτωση. Το παρακάω. Η Τατιάνα πέρασε ειδική εκπαίδευση για να μπορεί να προσπερνά με κίνδυνο της ζωής της μερικές φορές τα εμπόδια. Ότι θα περάσει το αμάξι και δεν ξέρεις λόγω άγχους τι μπορείς να πάθεις. Εάν μέσα σε 6 μήνες επαναλάβει την ίδια παράβαση, θα του αφαιρεθεί διαπαντός η άδεια οδήγησης.